τις βιβλικές καταστροφές που έχει προκαλέσει στο Δήμο Πλατανιά η κακοκαιρία, διαπίστωσαν σήμερα στελέχη της κυβέρνησης που περιόδευσαν σε πληγήσεις περιοχές. Ενδεικτική είναι η κατάσταση στη γέφυρα του Αλικιανού που κινδυνεύει να καταρρεύσει, καθώς τα ορμητικά νερά του ποταμού Κερίτη που παρέσυραν στο πέρασμά τους δέντρα και φερτά υλικά προκάλεσαν καταστροφές στα θεμελιά της. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης ανακοίνωσε ότι τα χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών θα προέλθουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα άμεσα, πολύ άμεσα μέτρα γίνονται από την περιφέρεια και εν μέρει από τους Δήμους με προηγούμενες εργολαβίες που έχουν, τα έκτακτα μέτρα που παίρνουν. Η κανονική αποκατάσταση για τις περιοχές έκτακτης ανάγκης είναι δεδομένη. Καταγραφή των τεχνικών με λεπτομέρεια ζημιών και χρηματοδότηση από το υποδομών και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Από χθες στην κήτη του ποταμού Κερίτη βρίσκονται εξκαφείς που επιχειρούν να εκτρέψουν τη ροή του για να αποκατασταθεί η βάση της γέφυρας. Νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνουμε και εμείς όλες τις διαδικασίες και για την οριστική αποκατάσταση. Αυτό που προέχει τώρα είναι να ασφαλιστούν τα θεμέλια για να μην προχωρήσει περαιτέρω η καταστροφή που έγινε την Τετάρτη το βράδυ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν αυτή η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υποστεί ο νομός. Μιλάμε πλέον πέρα από την περιοχή εδώ, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέρος των αγροτικών δρόμων, του επαρχιώτικου δικτύου. Συνεπώς πρέπει να κάνουν και γίνουν τα βήματα γρήγορα, να αποκατασταθούν. Είναι ένα μνημείο το οποίο κατασκευάστηκε ακριβώς την ίδια εποχή που κατασκευάστηκε και η αγορά των Χανίων. Δυστυχώς τα τελευταία 50 χρόνια δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα με το Γερίτη. Από χθες επιχειρούμε, διότι ένα βάθρο άρχισε να έχει προβλήματα, και επιχειρούμε να κάνουμε μερική εκτροπή του ποταμού για να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε το άλλο βάθρο και να μην καταρρεύσει η γέφυρα. Το σίγουρο είναι ότι τα φαινόμενα ήταν ακραία. Έπεσε πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και ειδικά στα ψηλά, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, και βέβαια οι ανθρωπογενούς χαρακτήρα παρεμβάσεις σε πολλές περιοχές που δυσκολεύουν τη φυσική ροή των νερών. Τα νερά εδώ και χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια πάνε από τον ίδιο τόπο. Άμα χτίζεις ή φράζεις αυτό το δρόμο, το νερό θα τον ξαναβρει το δρόμο. Για τις ανυπολόγιστες καταστροφές που εκτιμώνται μόνο για το επαρχιακό οδικό δίκτυο στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενημερώθηκε σήμερα επισκεπτόμενη τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Εγώ καλώ την κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα, διότι είναι μια καταστροφή η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν. Να φύγει δηλαδή από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας.